Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, είμαστε εδώ στον Flash 99,4, με συγχωρείτε, τι έχω πάθει σήμερα. Είναι η μία εβδομάδα off που δεν κάναμε τις εκπομπές και έχω αποσυντονιστεί πλήρως. 99,4 φυσικά στον Flash, η εκπομπή Λογιστικό Γραφείο, πίσω από το μικρόφωνο η Νίκη Σταματιάδου. Και έχω φυσικά όπως κάθε Τρίτη τους αγαπημένους μου φοροτεχνικούς και λογιστές, τον κύριο Ιορδάνη Πέτσογλου και τον κύριο Σοκράτη Ποτουρίδη από την Alpha Accounting Office. Καλησπέρα σας κύριοι. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα στο κράτος μας. Τι κάνουμε, ηρεμήσαμε λίγο? Όχι. Όχι. Γιατί αλλάξε κάτι? Δεν ξέρω, είπαμε μήπως με τις φορολογικές δηλώσεις που λίγο σταμάτησαν, ηρεμήσατε και εσείς. Οι δηλώσεις σταμάτησαν, αλλά ξεκίνησαν άλλα. Βλέπω, διαβάζω αιτήματα για παρατάσεις διάφορες. Έχουμε και παρατάσεις που βγήκαν και αιτήματα για παρατάσεις. Φυσικά οι παρατάσεις είναι δική σας υπόθεση. Αυτό είναι αλήθεια. Χρήματα δεν βλέπουμε. Χρήματα δεν βλέπουμε, ένα παράπονο κύριο Πέτσογλου. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ διεξοδικά. Να θυμίσω αγαπητοί ακροατές ότι μας καλείτε στο 2310-540-801 για να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις. Σεπτεμβρίου σήμερα, 5 ώρα και 7 πρώτα λεπτά, η ζέστη πολύ καλή, έχουμε πολύ ωραία ζέστη εδώ στη πόλη μας, η Ελένη με τις καλοκαιρινές της μουσικές, η Ελένη Παπαδοπούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να μιλήσουμε για την παράταση. Παρατείνεται έως 28 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3. Την είχαμε αναλύσει. Ναι, ήταν μέχρι και χθες. Δόθηκε παράταση όμως γιατί σε αυτό τον τρίτο κύκλο ήθελαν και άλλες επιχειρήσεις να κάνουν την αίτηση και να δηλώσουν. Υπήρχε και το θέμα της θεομηνίας που έπληξε κάποιες περιοχές και επειδή κάποιοι δεν προλάβαν, δόθηκε παράταση μιας εβδομάδας. Και πολλά προβλήματα στο τάξη. Ναι, είχαμε, ναι, δεν καλοδούλευε και η επιστρεπτέα, δηλαδή έμπαινε, σε πετούσε, κολούσε. Πρωτότυπο θα πω. Ναι, πρωτότυπο. Οπότε ως τη Δευτέρα να σπεύσουν για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3. Να συνεχίσουμε να μιλήσουμε για τον ένφια. Είχαμε αναφέρει πάρα πολλά και στην προηγούμενη εκπομπή για τις παγίδες, για τις διευκρινήσεις που κάνατε σχετικά. Και είπαμε ότι θα εκδοθούν τα καθαριστικά μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Πέσαμε έξω. Μέχρι δεν φταίμε εμείς. Την Παρασκευή θα βγουν τα καθαριστικά. 25 είναι η Ιορδάνη. 25 Σεπτεμβρίου. Αργά το απόγευμα της 25 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν να αναρτώνται τα καθαριστικά. Απλά θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου. Διπλή δόση θα πληρώσουν τον Οκτώβριο όλοι όσοι δουν το καθαριστικό τους ένφια θα πληρώσουν δύο δόσεις μαζεμένες. Δεν ήταν επιλογή, γιατί έτσι πως το διάβασα εγώ, σου έδινε σαν επιλογή είτε καταβολή της πρώτης δόσης από τις 6 έως τις 39, είτε να καταβάλουν τις πρώτες δύο δόσεις Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου έως τις 30. Όχι, όχι, αυτό έχει αλλάξει με λόγω το ότι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προσθέθηκαν αυτά τα 26 ακριτικά νησιά, τα οποία δεν θα πληρώνουν
εμφυά. Και επίσης προσθέθηκαν κάποιες περιοχές με αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες, επειδή έγινε αυτή η διαδικασία και μέχρι να προσαρμοστούν όλα τα εκαθαριστικά στις νέες εξαγγελίες, άρα η καθυστέρηση οφείλεται μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Η διαδικασία τώρα της πληρωμής τον Οκτώβρη ξεκινάει και γίνεται όπως έγινε και με τις φορολογικές δηλώσεις. Επειδή πήρε παράταση η διαδικασία και επειδή θα βγουν τα εκαθαριστικά 25, 25. Που σημαίνει θα έχουμε 2-3 μέρες εργάσιμες περιθώριο για να καταβάλουμε την οφειλή. 3 μέρες ο Ιορδάνη, 28, 29, 30. Σωστά. Οπότε γι' αυτό το λόγο αποφάσισε η κυβέρνηση ότι σαν καλύτερο μέτρο θα είναι να πληρώσουμε. Διευκόλυνση στην ουσία. Σαν διευκόλυνση τις δύο πρώτες δόσεις τέλος Οκτωβρίου. Χωρίς προσάυξηση. Χωρίς καμία προσάυξη. Αλλά για μια άλλη φορά εγώ θεωρώ ότι είναι λαθασμένη η κίνηση, γιατί δύο δόσεις άσχετα διευκολύνει, είναι μεγάλη επιβάρυνση γιατί έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Εννοείται, μπορεί να το ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο θα έχεις να πληρώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σου είναι εύκολο γιατί να μαζέψεις. Υπάρχει και η δήλωση του φόρου εισοδήματος. Ναι, βεβαίως, είναι και η δήλωση του φόρου εισοδήματος. Η τρίτη δόση, 30 Σεπτεμβρίου. Είναι... Τον Οκτώβριο είναι η τέταρτη δόση, δηλαδή θα μαζευτούν. Αρκετές υποχρεώσεις πάλι στους φορολογουμένους. Οπότε... Δεν ξέρω, Ιορδάνη, αν τον ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος όπως είχαν εξαγγείλει λόγω COVID. Δεν θα έχουμε μείωση, τα καθαριστικά θα είναι ίδια κανονικά. Εκτός από τις περιοχές αυτές και να τονίσουμε λίγο ότι η φοροελάφρυνση αυτή για όσους έχουν κατοικίες θα είναι μηδενικό στο ΕΝΦΙΑ αφού έχουν πρώτη κατοικία. Δεν είναι η έκπτωση, η ελάφρυνση μηδέν υποβολής φόρου, πληρωμής μάλλον φόρου για όλους, γιατί αν κάποιος κατοικεί στην Αθήνα και έχει ένα εξοχικό σε αυτά τα νησιά, θα πληρώσει κανονικά το ΕΝΦΙΑ. Κανονικά. Πρέπει... Για τους κατοίκους ουσιαστικά. Μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Και αφού φαίνεται στην φορολογική τους δήλωση το ότι δηλώνουν τη συγκεκριμένη κατοικία σαν πρώτη. Αν... Είναι και το λογικό νομίζω. Δεν μου ακούγεται παράλογο. Δεν θα τους έρθει ναι, γιατί μήνυμα. Αρχικά ο κόσμος με μήνυμα δεν θα έρθει. Με μήνυμα για την έκπτωση. Ναι, για την έκπτωση θα έρθει με μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, να μην γίνει μπέρδεμα ότι όλοι έχουν φοροελάφρυνση. Τελικά είναι πολύ μικρή η μείωση του φόρου. Η μείωση και σε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Μάλιστα. Να ανακοινώσουμε κιόλας ότι είναι διαθέσιμη υποβολή δηλώσεων αναδρομικών για το φορολογικό έτος 2018. Ναι, άνοιξε και η υποβολή των τροποποιητικών για το 2018 σε αυτούς που θα δουν στις βεβαιώσεις αποδοχών μέσα στο έτος 19, δηλαδή τα έχουν πάρει τα χρήματα, αφορούν όμως τη χρήση του 2018, οπότε πρέπει να σπεύσουν να κάνουν τροποποιητική δήλωση για το 2018
Εύκολη διαδικασία, δεν είναι δύσκολη, τα ποσά είναι κουμπωμένα. Mm-hmm. Απλά μία υποβολή τροποποιητικής, αναδρομικών, έτσι. Γιατί μιλάμε για αναδρομικά. Ναι, 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 να μην ξεχαστούν. Η κανονική τροποποιητική, αν έχουν να δηλώσουν άλλα εισοδήματα, έχει πρόστιμο. Των αναδρομικών δεν έχει και βγαίνει άμεσα και το καθαριστικό. Και πρέπει να γίνει μέχρι 31/12. Ναι. Να το υπενθυμίσουμε. Σωστό. Λοιπόν αυτό, να σπεύσει ο κόσμος, να έχει την προσοχή του. Αφορά κυρίως συνταξιούχους. Εννοείται, για να μιλάμε για αναδρομικά. Έχουμε και μία τροποποίηση στον ΟΑΕΔ, λοιπόν, με την ηλεκτρονική υπηρεσία. Ναι, είναι ο ΟΑΕΔ από 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνεργος είναι, παλιά έστελνε λόγω COVID με email την παρουσία του, τώρα πλέον μπορεί να μπει ηλεκτρονικά και να δηλώσει την παρουσία του, έτσι Ιορδάνη. Ναι, ρε, για λόγους αποφυγής συγχρονισμού. Ο ΟΑΕΔ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει αποφασίσει όσοι θέλουν να δηλώσουν παρουσία ανέργων ότι δεν έχω πιάσει δουλειά, ότι συνεχίζω να είμαι ανέργος κτλ. Να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email. Πλέον μπορεί να την κάνει μέσα σε μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από τον ΟΑΕΔ και να μην χρειάζεται να στείλει email στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Με τους κωδικούς του τάξης μπορεί να δηλώνει πλέον την παρουσία, του. Και να μην μπαίνει στη διαδικασία να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόβλημα αυτό που μας δημιούργησε η πανδημία. Δεν είναι κάτι λόγο, δηλαδή, που ήρθε για να μείνει. Δεν θα μείνει, γιατί η παρουσία κάποιου ανέργου είναι σημαντική για τον ΟΑΕΔ, για να μπορεί να ξέρει αν συνεχίζει να είναι άνεργος, για να μπορεί να το βοηθήσει. Πρέπει να παίρνουμε συνεντεύξεις ώστε να το βρούμε την κατάλληλη δουλειά κτλ. Αυτή είναι στην ουσία η δουλειά του ΟΑΕΔ. Είναι να βοηθά τους ανέργους να βρουν εργασία και όχι να τους επιδοτεί. Μα αυτό είναι, να μην επιδοτούμε την ανεργία, να επιδοτούμε την εργασία. Σωστά, το πρόβλημα όμως με τον ΟΑΕΔ, παιδιά, Νίκη, Σοκράτη, είναι το εξής. Όλοι θα το έχουν αντιμετωπίσει, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από τον Μάρτιο σχεδόν είναι κλειστές οι πόρτες, δεν δέχονται κοινό. Ναι, ναι, το έχω ακούσει από γνωστούς μου αυτό το πράγμα. Ναι, και η επικοινωνία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου. Και δυστυχώς δεν σηκώνονται τα τηλέφωνα να μπορέσουν. Δεν σηκώνουν, αργή διαδικασία να. Δεν ξέρει, δηλαδή, αν έχει εγκριθεί για να πάρει το επίδομα, δεν έχει μια καθαρή εικόνα του τι γίνεται. Σωστά, σωστά. Όπως επίσης και από 15 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει, και αυτό να ενημερώσουμε τον κόσμο, ότι η υποβολή των αιτήσεων για το ειδικό εποχιακό βοήθημα του ΟΑΕΔ για το 2020. Έτσι, φέτος έχει ξεκινήσει η διαδικασία πολύ νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Και αφορά, να πούμε έτσι γενικά, γιατί είναι πολλά επαγγέλματα, ναι, να ναι. Πούμε τα βασικά είναι οι οικοδόμοι, δασεργάτες, καπνεργάτες, μισθωτοί σε τουριστικά επαγγέλματα, επισητιστικά,
Έχει αλλάξει λίγο και η διαδικασία όσον αφορά τα ένσημα που απαιτούνται για να μπορούν να πάρουν αυτό το ειδικό επίδομα. Να σταθούμε λίγο εκεί αν γίνεται. Ναι, οι οικοδόμοι χρειάζονται από 95 μέχρι 210 ένσημα. Οι εργαζόμενοι μισθωτοί που είναι σε επιστημιστικά ή τουριστικά επιχειρήσεις, σε τουριστικές επιχειρήσεις κυρίως, είναι πλέον από 50 μέχρι και είναι από 75 και όχι άνω των 50 από 1 δεκάτου μέχρι 31 δωδεκάτου. Είναι λίγο μπερδεμένο εδώ το σύστημα. Ήταν 75 και στην ουσία πλέον δεν μπορεί να έχει πάνω από 50 ένσημα. Mm-hmm. Για φέτος λόγω και της διαδικασίας αυτής. Αν δεν δούλεψαν οι Ιορδάνοι πώς θα έχουν. Ναι, γι' αυτό μας μειώνει λίγο τα ένσημα. Επίσης είναι κατηγορίες όπως είναι ταξιθέτες θεάτρου, κινηματογράφου και εκεί έχουμε από 50 μέχρι 210 ένσημα για να πάρει ένα ποσό περίπου στα 508 ευρώ. Είναι χορευτές, αντικείμενα δηλαδή συγκεκριμένα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στην ιστοσελίδα του ΟΕΔ και να δει συγκεκριμένα, αλλά οι περισσότερες κατηγορίες, οι βασικές είναι αυτές που είπα. Φωνοβόρο δηλαδή. Φυσικά. Νίκη, υπάρχουν και πάρα πολλοί, να μην το ξεχνάμε, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Φυσικά. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο Υπουργείο Οικονομικών φαντάζονται ότι με ένα κλικ κλείνονται τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν είναι. Όντως, κάποιες διαδικασίες είναι ένα κλικ. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτό, ναι. Αλλά μέχρι να το κάνεις αυτό το κλικ, πρέπει να έχεις συνονοηθεί. Δεν είχαμε πει και όλες σε προηγούμενες εκπομπές ότι υπάρχει και ανασφάλεια των εκμισθωτών και ότι δεν είναι σίγουροι αν θέλουν, αν δεν θέλουν. Ναι, και ποια είναι η μείωση. Αν έχουν πάρει το ενίκιο, γιατί κάποιοι χρωστάνε και ενίκια. Ακριβώς, είναι κάποιοι, μια διαδικασία. Κάποιοι δεν το έχουν λάβει, γιατί ζητάμε εμείς σαν λογιστές να μας πούνε τι πραγματικά ποσά έχουν μπει στο λογαριασμό τους. Μην ξεχνάμε ότι η Σοκράτη από 1η-1η, κυρίως για τις επιχειρήσεις, είναι υποχρεωτική νίκη η κατάθεση του νοικίου μέσα του τραπεζικού λογαριασμού. Δεν μπορεί να γίνει με μετρητά. Όταν όμως ο άλλος δεν έχει λάβει από κάποιον νοικιαστή 3 ή 4 μήνες ενίκεια λόγω της πανδημίας, σαν COVID. Πώς μπορεί να βεβαιώσει, να πει από μόνος του ότι εγώ θα λάβω λιγότερο ενίκιο. Ναι. Είναι δύσκολες διαδικασίες. Είναι κάτι που θέλει μια μεγαλύτερη παράταση και όχι ημερών. Θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον να πάει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Σίγουρα ωφελούνται όμως οι εκμισθωτές, γιατί είπαμε ότι αν τυχόν κάνουν αυτή τη δήλωση θα έχουν μείωση 20% στο μειωμένο πλέον ενίκιο. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Έτσι. Είναι ένα κίνητρο. Και να μην ανησυχούν, διότι δεν είναι ότι θα χάσουν και κάτι. Θα χάσουν, αλλά θα βοηθήσουν κάποιον άλλον. Σίγουρα, ναι. Όπως και το μέτρο, ξέρουμε ότι πλέον ας πούμε, έχει δοθεί παράταση σε κάποια αντικείμενα και για το Σεπτέμβριο. Για τον Οκτώβριο και μετά, αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ότι μπορεί μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη να γίνει μια συμφωνία ώστε να καταβάλει το 30% δίνοντας κάποια φορολογικά κίνητρα πλέον στον ιδιοκτήτη, χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι καθορισμένο, ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί να δεχτεί κάποιος ιδιοκτήτης το 30% μείωση χωρίς να ξέρει τι ακριβώς θα πάρει ή αν πάρει κάποια φοροελάφρυνση? Αυτό δεν είχε γίνει και με το 40% όμως. Πάλι δεν ήξεραν αν θα πάρουν κάτι. Στη συνέχεια δεν μάθαμε ότι φυσικά, θα υπάρξει το... Αλλά τώρα λέει ότι θα καταργηθεί αυτή η υποχρεωτική μείωση κατά 40% και πρέπει να γίνει μόνο μεταξύ συμφωνίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολη αυτή η συμφωνία. Για ποιο λόγο να δεχτεί κάποιος τη μείωση του ενοικίου του? Δεν ξέρω. Τι να πω. Θα δούμε και νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα απαντήσουν με κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν έτσι. Ναι, φυσικά. Αλλά το να ρίχνουμε τον μπαλάκι στο φορολογούμενο για να βοηθήσει στην ουσία το κράτος να λειτουργήσει ή μια επιχείρηση να βάλει πλάτη, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ λογικό. Το φιλότιμο.
το φιλότιμο, ναι, αυτό το το φιλότιμο. Το άτιμο φιλότιμο, ναι, δίκιο έχει και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα και δεν είναι οργάνωση το να πεις ότι θα το κάνεις, αλλά μπορείς στο μέλλον να σου πω κάτι, όπως και έγινε και στην προκειμένη περίπτωση, που βγαίνανε και λέγανε οι μισθωτές ότι εμείς πώς θα το δώσουμε και τι κέρδος θα έχουμε εμείς, και στο τέλος τους έδωσαν κάτι. Σίγουρα, και πρέπει το κράτος να βρει τρόπο να είναι στις εξαγγελίες λίγο πιο γρήγορο, όταν δηλαδή ανακοινώνει κάποιο μέτρο. Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, όταν ανακοινώνει ένα μέτρο, πρέπει να βρει τρόπο να είναι πιο σωστό στις υποχρεώσεις του, γιατί όλοι αποπίσουν με ένα στυλό και ένα χαρτί και υπολογίζουν ποσά. Και μετά έρχονται και σου λένε, να, πάνω σε αυτό θα σου πω ότι θα κάνω αυτό και αυτό. Δηλαδή, μετά, εφόσον δούνε την ανάδραση του κόσμου, ναι, θα αποφασίσουν το πώς θα προχωρήσουν παρακάτω. Και τα προβλήματα κυρίως έρχονται όπως εκεί με το δώρο του Πάσχα, αν θυμάσαι που συζητούσαμε. Ναι, 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 και μέχρι Σεπτέμβριο. Λοιπά, φτάσαμε 15 Σεπτεμβρίου για να δούμε τα χρήματα. Ακριβώς. Και κάποιοι δεν μπήκαν σε όλους. Σε κάποιους, ναι, δεν μπήκαν ακόμη. Ελέγχονται. Ελέγχονται, ναι, ναι. Εντάξει, είναι δικαιολογημένο. Είχαμε δει και μία απόφαση νίκη και για τη Γερμανία, στην οποία κάποιοι λένε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Μπράβο, το είχαμε δει. Ότι κάποιοι χρησιμοποιούν, ας πούμε, κρατικές επιδοτήσεις παρανόμως κτλ. Δυστυχώς συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, και αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία. Το συναντάμε παντού. Κάποιοι εκμεταλλεύονται όντως τις περιπτώσεις. Και πάνω σε αυτό ήταν που λέγαμε ότι να, λένε για τους Έλληνες, λένε για τους Έλληνες, αλλά όχι, δεν είμαστε οι μόνοι που θα εκμεταλλευτούμε μια κατάσταση. Και να πάμε εδώ σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στον Flash 99,4 και στο λογιστικό γραφείο. Επιστρέψαμε εδώ στον Flash 99,4 στο λογιστικό γραφείο, πίσω από το μικρόφωνο η Νίκη Σταματιάδου, και έχω μαζί μου όπως κάθε Τρίτη τους διακεκριμένους φοροτεχνικούς και λογιστές, τον κύριο Ιορδάνη Πέτσογλου και τον κύριο Σοκράτη Ποτουρίδη από την Alpha Accounting Office. Να μας πείτε λίγο, κύριοι, που βρίσκονται τα γραφεία σας. Τα γραφεία μας βρίσκονται, Νίκη, στην Γιαννητσών 31, στο Βαλκανικό Κέντρο, στο κτίριο Άγιος Δημήτριος. Έχουμε γραφεία στον τρίτο και στον έκτο όροφο, και επίσης ένα υποκατάστημα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στη Λουτρών 53, και σύντομα ένα νέο, το οποίο δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, και σε κάποια εντός περιοχή. Λίγο. Αναμένετε. Πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Και τα τηλέφωνα επικοινωνίας να μας πείτε. 2310-633-292, 2310-537-49 και 2394-0-2812 του Λαγκαδά. Όποιος λοιπόν ακροατής επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας διαζώσει, θα σας βρει σε αυτά τα τηλέφωνα και σε αυτές τις διευθύνσεις. Όποιος όμως ακροατής, φίλοι ακροατές, επιθυμεί να μας καλέσει εδώ live στο στούντιο για να λύσουμε τις απορίες σας, καλείτε στο 2310-540-801. Για οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει σχέση είτε με λογιστικό είτε φορολογικό, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Τις περισσότερες φορές συγκυώμαι εγώ, αγαπητοί ακροατές, ότι τα λύνουμε τα ζητήματα. Να πάμε λίγο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη Φόρουμ. Απασχόλησε πάρα πολύ, ειδικά με την εισφορά αλληλεγγύης. Είναι κάτι το οποίο το ακούς όπου πηγαίνεις, συζητάνε όλοι γι' αυτό πανικόβλητο. Ότι θα καταργηθεί, ότι θα κάνει. Ναι, είναι αυτό ο πανικός που ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει, αλλά σπείρουμε το πανικό. Να μας πείτε λίγο, κύριε Πέτσογλου, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την εισφορά. Λοιπόν, στην περσινή έκθεση, η οποία ήταν κανονικά, ο Πρωθυπουργός μας είχε εξαγγείλει ότι μεσοπρόθεσμα θα καταργηθεί και η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και το τέλος επιδεύματος. Φέτος ανακοίνωσε ότι έχουμε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά μόνο για το έτος 2021 και ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα φορολογουμένων. Ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται από το συγκεκριμένο μέτρο? Είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σίγουρα θα δούνε στην τσέπη τους κάποια χρήματα παραπάνω από όσα παίρνανε από τον Γενάρη του 2021 μέχρι και το Δεκέμβρη. Επίσης υποφελούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι έχουν κέρδη πάνω από 12.000 ευρώ. Γιατί η εισφορά αλληλεγγύης, να πούμε ότι ξεκινάει να υπάρχει από 12.000 ευρώ και ένα λεπτό, γίνεται η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Mm-hmm. Άρα μέχρι 12.000 ευρώ δεν έχεις εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή
Αν κάποιος είναι μισθωτός και παίρνει 10.000 ευρώ, δεν έχει φορά αλληλεγγύης. Καλά, τώρα να μην συζητήσουμε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τα κέρδη τους είναι 7, 8, 9 χιλιάρικα δεν έχουν φορά αλληλεγγύης. Δεν έχουν φορά. Τώρα, αν μου βρείτε εσείς πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν πάνω από 12.000 ή αγρότες, να μου το πείτε και σε μένα για να το ξέρω. Σίγουρα εσείς θα έχετε και μια πιο ξεκάθαρη άποψη επί του θέματος. Σίγουρα. Άρα στην ουσία και εδώ μιλάμε για πολύ λίγες περιπτώσεις. Πολύ συγκεκριμένα. Που θα ωφεληθούν. Και το μέτρο αυτό είναι μεν θετικό, γιατί στην ουσία μιλάμε για έναν φόρο ο οποίος ξεκίνησε το 2011, Σοκράτη. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν αρχικά προσωρινός. Προσωρινός φόρος. Ο οποίος στην ουσία τώρα έχει μονομιοποιηθεί. Και αφορά η μείωση αυτή πλέον μόνο για ένα έτος, είναι συγκεκριμένο αυτό το θέμα. Μόνο για το 2021. Λοιπόν, αυτοί που μένουν εκτός του μέτρου, για μένα είναι οι περισσότεροι. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι όλα τα μέλη νομικών προσώπων και οντοτήτων που θα πάρουν πλέον μέρισμα. Και εκεί ήταν το σημαντικό, γιατί το είχαμε συζητήσει, Ιωάννη. Ναι, και αυτό που βλέπουμε στο γραφείο, επειδή τα μερίσματα σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι 200-300 χιλιάδες και έχουν καθυστερήσει πάρα πολλές φορές, δεν έχουμε διανομές, δεν έχουμε, ναι, κάνει διανομές μερισμάτων στις επιχειρήσεις, γιατί υπήρχε αυτό ο φόρος της αλληλεγγύης, φόρας αλληλεγγύης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε στην ουσία θα βοηθούσε αν έδινε και εκεί μία απαλλαγή. Θα βλέπαμε ότι δεν ξέρουμε, Ιορδάνη, είναι εξαγγελία μήπως δώσει, δεν ξέρουμε. Όχι, δεν νομίζω, ήδη, όμως, δεν ήδη νομίζω. Ο κύριος Σταϊκούρας έχει πει δεν θα δοθεί, όχι. Εξαιρούνται της συγκεκριμένης της εισφοράς, μόνο για το 2021. Οπότε, να το ξαναπούμε ότι είναι για το έτος 2021, γιατί πολλοί λένε τώρα το 20 βάλε μου μερίσματα, κάνε μου αύξηση, δεν θα έχω εισφορά. Όχι, είναι για το 21 και δεν μόνο για αυτές τις κατηγορίες των μισθωτών ιδιωτικού τομέα. Και πάλι είναι εξαγγελία, δεν ξέρουμε αν και οπότε, το 21 ναι, θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να με εφαρμοστεί. Όταν το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το φετινό καλάθι, έτσι, των παροχών στη διεθνής έκθεση, στο φόρουμ πλέον, φέτος, έτσι, είναι σχετικά πολύ λιγότερο από το περσινό. Γιατί οι περσινές είχαμε μεγάλες φορολαμφρίσεις και σε φόρο εισοδήματος και στα νομικά και στα φυσικά πρόσωπα. Φέτος δεν έχουμε κάτι σημαντικό. Είναι πάρα κάτι πολύ επιπλέον, γιατί κάτι επιπλέον είναι πάρα πολύ. Η φορολογία για το 20 έχει αλλάξει, ναι, δηλαδή. Είναι σε ελάχιστο μόνο, ναι, κόσμο και είδαμε ακόμα και στις μειώσεις του έμφυα. Έτσι, μην φανταστείτε ότι μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός που θα δει έκπτωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε λίγο να περιοριστεί έτσι η έκρηξη που έχουν κάποιοι και νομίζουν ότι ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, μας έδωσε κάτι σημαντικό φέτος. Νομίζω ότι οφείλεται αυτό και λίγο στον κορονοϊό και την όλη κατάσταση αυτή. Σίγουρα. Ότι όπως έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση προσπαθεί να δει τι θα γίνει, συζητάνε τώρα για δεύτερο lockdown, θα γίνει, δεν θα γίνει. Ο ένας λέει έχει η Ελλάδα λεφτά να το στηρίξει, ο άλλος λέει δεν έχει η Ελλάδα λεφτά να το στηρίξει. Είμαστε σε μια κατάσταση όλοι λίγο περίεργη και καινούρια. Όπως είπαμε, πρέπει να βρει και το κράτος το μηχανισμό ώστε να είναι εντάξει απέναντι στους επαγγελματίες. Και πάνω που θα το βρει είναι που θα τελειώσει η κατάσταση. Στους φορολογουμένους, γιατί. Να τελειώσει όμως. Δεν μπορεί πάντα να ρίχνουμε τον μπαλάκι και να λέμε ότι φταίει κάποιος άλλος. Γι' αυτό και ο λόγος που οι λογιστές αντιδρούν σε κάποιες διαδικασίες είναι ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να ρίξει τις ελλείψεις της και τα προβλήματα που δημιουργούνται πάνω σε κάποιο επαγγελματικό κλάδο. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Επίσης, σαν φοροτέχνες, σαν λογιστές, να προσπαθούμε νυχθημερών να κάνουμε τη δουλειά μας, αγωνιούμε και εμείς για τις επιχειρήσεις. Γιατί είναι και κακά τα ψέματα. Αν μια επιχείρηση δεν είναι καλά, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τον λογιστή. Είναι, και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις να μην έχουν λογιστές. Φυσικά. Και φτάσαμε τώρα, ας πούμε, κάποιες επιχειρήσεις να κοντεύουμε στο δώρο Χριστουγέννων για να λάβουν το δώρο Πάσχα που έχουν δώσει στους εργαζομένους τους. Είναι όλη η κατάσταση πολύ δύσκολη και πολύ τραγική και για κανέναν δεν είναι ούτε ευχάριστο, ούτε και κάτι που το περίμενε και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό.
Φυσικά, δεν είπαμε ότι το κράτος δεν προσπαθεί, δεν κάνει ενέργειες, αλλά θα έπρεπε λίγο πιο συντονισμένα, θεωρώ, όπως έδωσε χρήματα σε μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά για διαφήμιση, θα μπορούσε να βγάλει και στα μέσα ενημέρωσης την διαδικασία, πώς μπορεί μια επιχείρηση, τι μπορεί να αποφεληθεί και να μπορέσει μαζικά να ενημερωθεί ο κόσμος, ώστε να μην περιμένει από έναν λογιστή ο οποίος μπορεί να λειτουργεί μόνος του να ενημερώσει τον πολίτη. Ναι, και οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι στοχοποιούνται από την κυβέρνηση για να θεωρήσει κάτι τέτοιο που δεν νομίζω ότι υφίσταται, αλλά για να φτάσει στο σημείο να πεις ότι στοχοποιείς από την κυβέρνηση, κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Φυσικά, και όπως η παράταση αυτή που συζητήσαμε αρχικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή, έτσι, δεν είναι επειδή θέλει να εξυπηρετήσει την ουσία τους πολίτες. Για μένα είναι σίγουρο ότι προσπαθεί να παρατείνει λίγο το χρόνο, για την διάθεση πλέον των μετρητών, των χρημάτων. Γιατί θα τα πάρουν πίσω, να το θυμίσουμε και αυτό. Φυσικά θα τα πάρουν πίσω. Θα τα πάρουν το 22. Το θέμα είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που τα έχει ανάγκη ο κόσμος, δεν θα τα πάρει άμεσα. Δηλαδή, 28 Σεπτεμβρίου θα τελειώσει λίγη προθεσμία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα επεξεργαστεί μία εβδομάδα. Θα πάμε 10 Οκτωβρίου να κάνουμε τις αιτήσεις. Η αίτηση θα επεξεργαστεί και αυτή καμία εβδομάδα. Άρα πάμε για 20 Οκτωβρίου. Άρα όχι 20 Οκτωβρίου. Πότε θα γίνει εκταμείευση? Τέλος Οκτωβρίου. Αρχές Νοεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, Νίκη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια εδώ και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντιμετωπίσαμε σε κάποιες επιχειρήσεις και είδαμε ότι οι επιστροφές φόρων, ακόμα και των νομικών προσώπων, φέτος έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και συνεχίζουν και γίνονται όταν δεν υπάρχουν προβλήματα. Είδα σε επιχείρηση που έχω υποβάλει τέλος Αυγούστου 54.000 ευρώ επιστροφή φόρου, χθες να είναι στο λογαριασμό όψεως. Που σημαίνει, ότι ανταποκρίθηκαν γρήγορα. Άρα, αν θέλουν, μπορούν να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και να πούμε για την επιδότηση των 100.000 θέσεων εργασίας. Ναι, ανακοινώθηκε και ανοίγει μάλλον 1 Οκτωβρίου, Ιορδανή. 1 Οκτωβρίου, ωραία. Ένα πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας και μέσω του Εργάνη θα γίνεται η αίτηση. Ναι. Η αίτηση. Θα ενταχθούν και θα επιδοτηθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη για διάστημα 6 μηνών και το πληρωτέο ποσό του εργαζόμενου. Δηλαδή όλο το κόστος 6 μηνών
Αν κάποιος κοστίζει σε μια επιχείρηση, λέμε 1000 ευρώ, 6000 ευρώ επιδότηση, θα πρέπει να έχει όμως η Ιορδάνη και δεν θα έχει μετά να τον κρατήσεις δέσμευση 6 μηνών. 6 μήνες. Άλλους 6 μήνες. Άρα στην ουσία. Ισχύει για οποιαδήποτε επιχείρηση, να ρωτήσω εγώ. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Κλειό, αλλά από ό,τι έχουμε ακούσει από τις εξαγγελίες, θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Καλά, 100.000 θέσεις δεν είναι και αμαγκετή. Να δούμε λίγο αργότερα και κάποια κριτήρια. Φυσικά αυτό. Μετά θα είναι και αυτό και το άλλο και το τρίτο. Το καλό είναι ότι αν κάποιος είναι μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο. Και προσληφθεί επιπλέον. Και προσληφθεί, ναι, επιπλέον στην επιχείρηση, τότε η επιδότηση θα αυξάνεται κατά 200 ευρώ. Είναι σημαντική, αλλά εντάξει, 100.000 θέσεις είναι λίγο, ξέρω εγώ. Πάμε λίγο στις προϋποθέσεις. Στις προϋποθέσεις, φυσικά, εκεί θα γελάσω. Εκεί, λοιπόν, η προϋπόθεση τώρα για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη, κύριε Ιορδάνη. Και αυτό ήταν που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας και τι δυσκολίες υπάρχουν για αυτή την ενημερότητα. Πείτε μας, κύριε Πέτσογλου. Ποιοι είναι αυτή τη στιγμή αυτοί ασφαλιστικά, φορολογικά ενήμεροι, πάρα πολύ λίγοι. Πώς να ανταποκριθεί κάποιος στις μηνιαίες υποχρεώσεις, όταν η μείωση του τζίρου είναι σημαντική, όταν το κράτος δεν είναι κάθε μήνα δίπλα του, δεν το βλέπουμε αυτό. Έχουμε κάποιες τακτικές καταβολές, είχαμε τον Μάιο, ναι, είχαμε τον Ιούλιο, έτσι, και τώρα θα έχουμε τον Οκτώβριο. Μάλλον. Γι' αυτό είναι 100.000. Άρα πολύ δύσκολα θα καλυφθούν από ό,τι φαίνεται αυτές οι 100.000 θέσεις. Μικρός ακούγεται το νούμερο. Ναι, πάρα πολύ, αλλά τώρα πλέον με την προϋπόθεση νομίζω ότι θα περισσέψουν. Μα τα άλλα τα προγράμματα που βγάζει ήταν 10.000, 5.000, 8.000. Όχι, όταν λες ότι πας να στηρίξεις, όχι μέσω ΑΕΔΗ κάτι, όταν πας να στηρίξεις σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, το 100.000 είναι αστείος αριθμός. Ποιο να στηρίξει όμως αυτό. Ποιο να πρωτοστηρίξει. Κυρίως το πρόβλημα και τη στήριξη το έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν ούτε ασφαλιστική ούτε φορολογική ενημερότητα. Μα είναι και η αδυναμία που σχολιάζαμε σε προηγούμενες εκπομπές, κύριε Πέτσογλου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ήταν που έπρεπε να ακολουθήσει ολόκληρη διαδικασία μέσω της εφορίας για να πάρει την ενημερότητα. Αυτό είναι άλλο. Ότι αρχικά, αν κάποιος έχει έστω και μία και ένα λεπτό λήξη πρόθεσμη οφειλή, δύσκολο θα το πάρει. Έτσι. Πρέπει να πάει στην εφορία, αν έχει δόσεις ρύθμισης. Σοκράτη, τμηματική καταβολή. Τύχει, ναι. Δεν μπορείς να πάρεις πάλι, πρέπει να πας στην εφορία και ανάλογα σε ποια εφορία είσαι, γιατί αλλού είναι η ενημερότητα, αλλού είναι η εφορία. Πρέπει να πας να σε ελέγξουν στα έσοδα της άλλης εφορίας, γιατί αλλού είναι οι ελεγκτές, αλλού είναι από εκεί που παραλαμβάνεις την ενημερότητα. Γραφειοκρατία. Έχει, ναι, 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 ναι. Και όπως επίσης, αν έχεις τμηματικές καταβολές, δηλαδή η ρύθμιση, σου ζητάνε. Παρακράτηση κάποιο, για κάποιο το δημόσιο ποσού. Γύρω στο. Εμάς μας έτυχε σήμερα κιόλας πελάτης που ζήτησε ενημερότητα και πήγε στην εφορία και ταλαιπωρήθηκε ο καημένος. 70% από το ποσό που θα εισπράξει να παρακρατηθεί για να εξοβληθούν. Όχι, δεν είναι λήξη πρόθεσμες, είναι απλά ρυθμισμένες. Παρ' όλα αυτά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η προϋπόθεση, η πρώτη. Mm-hmm. Μετά πρέπει να διατηρήσει τον μέσο όρο θέσεων εργασίας για τους 6 μήνες και για όσο διάστημα θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας. Οι εργοδότες αυτοί δεν μπορούν να εντάσσονται, να βάλουν τους ασφαλισμένους τους και στο πρόγραμμα συνεργασία, ούτε και να αναστείλουν τις συμβάσεις τους. Έχει είτε το ένα δηλαδή, είτε το άλλο. Ναι. Και κάποιος που έχει μπει στο πρόγραμμα συνεργασία. Πρέπει να βγει για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα ή δεν μπορεί καθόλου εάν δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πρέπει να βγει. Είναι σημαντικό να μην είναι στο πρόγραμμα συνεργασία. Μάλιστα. Για να μπορεί και να μην έχει κάνει και αναστολή συμβάσεων εργασία. Μάλιστα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να τρέξει όλη η διαδικασία. Έτσι συρρυκνώνεται και θα δούμε ότι δεν θα καλυφθούν εύκολα οι 100.000 θέσεις. Πρέπει να πάρει και το ρίσκο σε μια επιχείρηση η οποία να ξέρει ότι στο επόμενο εξάμηνο θα έχει εργασία. Βλέπουμε ότι ακόμα και με τοπικά lockdown που θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι να μην γελιόμαστε. Μπροστά μας το έχουμε. Αυτό θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έγινε και στην Αθήνα. Απλώς τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα στις επιχειρήσεις. Μα και με το πρόγραμμα συνεργασία είχαν δέσμευση να έχουν το προσωπικό που δηλώσανε. Φυσικά, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και
προστριβές και με εμάς που με τους επιχειρηματίες. Και φυσικά πολύ λίγοι εμπιστεύονται πλέον τον κρατικό μηχανισμό. Πρέπει να φέρει λίγο την αξιοπιστία λίγο πιο ψηλά. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό που λέγαμε και πριν, δεν είναι τίποτα παραπάνω, πιο γρήγορα στις καταβολές των επιδοτήσεων που είναι να πάρουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κρατηθούν, και κυρίως στα κεφάλαια κίνησης. Να μην ξεχνάμε τώρα, πρέπει να ξαναναφέρουμε, έχουμε το πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας που έχει αναφέρει εδώ η περιφέρεια. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα, να ασχοληθεί και με τους μέχρι 9 Οκτωβρίου. Λογιστές είναι ένα σημαντικό μέτρο, γιατί είναι μη επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι εδώ. Είναι επιχορήγηση, δηλαδή, επιδότηση. Είναι επιδότηση. Οπότε όσοι το δικαιούνται πρέπει να το δουν και να κινηθούν λίγο γρήγορα, γιατί παράταση δεν θα υπάρχει. Και ο λόγος είναι ένας. Πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου να έχουν εγκριθεί τα ποσά και να έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εκταμείευσης. Και μιλάμε για σημαντικά ποσά. Είναι μέχρι 50.000 ευρώ. Από 5.000 ως 50.000 ευρώ. Φυσικά είναι κεφάλαιο κίνησης. Όταν εννοούμε κεφάλαιο κίνησης, είναι επιδότηση. Μην νομίσει κάποιος επιχειρηματίας ότι αυτά τα χρήματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να πάει να αγοράσει αυτοκίνητο. Ναι, είναι για τους σκοπούς της εταιρείας. Ο σκοπός είναι για την επιχείρηση. Για τις δαπάνες. Και θα ελεγχθεί και πρέπει να τεκμηριώσει μετά τις δαπάνες αγορές, ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε σε αγορές, σε δαπάνες, στη μισθοδοσία του προσωπικού. Σε αγορά εμπορευμάτων, πρώτων υλών. Αυτός ήταν και ο σκοπός, η διατήρηση της επιχείρησης και του προσωπικού. Ναι, γιατί στην Ελλάδα λίγο και σε άλλες χώρες λίγο μπερδεύουμε τα πράγματα. Συνήθως με τις επιδοτήσεις κάνουμε άλλες κινήσεις. Έχουμε δει να αγοράζουμε μέχρι και σκάφη. Ναι, όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Το λογιστικό γραφείο έκλεισε την αυλαία του. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι εδώ με το λογιστικό γραφείο στις 5 ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο η Νίκη Σταματιάδου. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλησπέρα σας.